Βούλτα στις εγκαταστάσεις της 88ης ΔΕΦΕΛ ΕΞΠΟ με τιμωμένη χώρα τη Γερμανία πραγματοποίησε το μεσημέρι του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός έκανε στάση στο περίπτερο για την ανακύκλωση, το περιβάλλον και ευρύτερα την προστασία του οικολογικού συστήματος, ενώ αμέσως μετά παρακολούθησε μια επίδειξη ντρόουν από τον ελληνικό στρατό. Αμέσως μετά συναντήθηκε με ομάδα νεαρών παιδιών και σχολίασε τις επιδόσεις των ποδοσφαιρικών ομάδων. Ολυμπιακός καλός, ο ΠΑΟ καλός, αλλά θα κάνω τις προβλέψεις μου τον Μάρτιο, είπε χαριτολογώντας τα ΜΜΕ. Τις προβλέψεις μου για το πρωτάθλημα τον Μάρτιο. Βέβαια, αφού είστε πράσινα εσείς, δεν είναι. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε και με τον χάλκινο Ολυμπιονίκη στην Κοπολασία, Πέτρο Γκαϊδατζή. Μάλιστα, είχε ένα σύντομο χαιρετισμό με τον νεαρό Ολυμπιονίκη, τον οποίο ευχαρίστησε για την επίδοσή του και την κατάσταση του μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Στη συνέχεια, πήγε στο περίπτερο της Γερμανίας, όπου είναι και η τιμόμενη χώρα της φετινής Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ενώ έπαιξε και ποδοσφαιράκι στο περίπτερο της πόλης της Λειψίας, που είναι αδελφή πόλη με τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, κατά την ξενάγησή του συναντήθηκε με τον Γερμανό αντικαγκελάριο Χάμπεκ και πήρε εύσημα για την ελληνική οικονομία. Διημερή συνάντηση με τον αντικαγκελάριο της Γερμανίας, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, είχε και νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε ξενοδοχείο της πόλης πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ, όπου τιμόμενη χώρα είναι η Γερμανία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα ευρωπαϊκού και διημερούς ενδιαφέροντος με έμφαση στην οικονομία, την ενέργεια και το μεταναστευτικό. Ο κύριος Χάμπεκ συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, ενώ ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είχε τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024 και επανέλαβε ότι ο στόχος του είναι η περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων. Σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Στη συζήτηση για τα ενεργειακά, υπογράμμισε τη σημασία περισσότερων ευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας και διασυνδέσεων, καθώς παρατηρούνται στρεβλώσεις που επηρεάζουν τη συνολική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Σε ό,τι αφορά την κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση του μεταναστευτικού, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά και δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Ακολούθως, ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στο κέντρο διοίκησης της ΔΕΘ για τα εγκαίνια της έκθεσης, εκεί όπου τον υποδέχθηκε ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Μετά την τελετή εγκαινίων της έκθεσης, ο Πρωθυπουργός δοκίμασε τοπικά εδέσματα και στη συνέχεια εισήλθε στο κτίριο διοίκησης της ΔΕΘ, όπου συσκέφθηκε με το επιτελείο του και το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΘΕΛ ΕΞΠΟ. Ακολούθως, περιηγήθηκε σε περίπτερα της έκθεσης και καλωσόρισε επίσημα το Ρόμπερτ Χάμπεκ.